Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Μάριο τον Αραβαντινό που τον έχουμε αφήσει σιωπηλά τόση ώρα, μια μισή ώρα σχεδόν. Διότι παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα όσα λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει και την Χρυσή Αυγή, τις δράσεις της εννοώ, έχουν δει τι έχει προκαλέσει, οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τη δίκη. Θέλω να μου επιτρέψεις να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να κάνω μια εισαγωγή σε ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα για το πώς ξεπλήθηκε την τελευταία δεκαετία αυτό το ναζιστικό μόρφωμα. Η Χρυσή Αυγή υπάρχει από το 1980. Ήταν ένα αμιγώς ναζιστικό κόμμα με σύμβολο του τη Σβάστικα. Κάποια στιγμή ο Νίκος Μιχαλολιάκος άλλαξε τη Σβάστικα και εμφάνισε μια ρούνα ισχυριζόμενος ότι είναι το γράμμα Ξ που δεν υπάρχει σε κανένα άλλο αλφάβητο. Δεν ήταν αυτό. Ήταν το σύμβολο της δεύτερης μεραρχίας των Πάντσερ του Ράιχ. Ο πρώην υπαρχηγός του, ο Χάρης Κουσουμβρής, κάποια στιγμή είχε πει για να καταδείξει ότι πάντοτε οι Ναζί είναι το μακρύ χέρι του συστήματος και όχι αυτοί που βρίσκονται απέναντι, ότι ήδη από τις αρχές δεκαετίας του 90 η Χρυσή Αυγή, η άσημη τότε Χρυσή Αυγή, αυτή η ανθυποφασιστική οργάνωση, έκανε εξυπηρετήσει τα μεγάλα κόμματα, ότι άνθρωποι της εργαζόντουσαν πολλές φορές ως μπράβοι, ως φουσκωτοί βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή στα μέσα της δεκαετίας του 90 ο Μιχαλολιάκος άρχισε να λιένει όσο ήταν δυνατόν τις γωνίες, να παρουσιάζει ένα κόμμα πιο μοδάτο. Άρχισε να συμμετέχει στα συλλαλητηρία για τη Μακεδονία, άρχισε να κάνει εκδηλώσεις για τα Ήμια, για τον Μεγαλέξανδρο, για τον Λεωνίδα και όλες αυτές τις γραφικότητες που έχουμε δει κατά καιρούς και που οδήγησαν εδώ που οδήγησαν. Όμως, από το 2010 και μετά, ενώ γνωρίζουμε καλά την Χρυσή Αυγή, διότι γνωρίζουμε ότι πρόκειται περί ναζιστικής, νεοναζιστικής οργάνωσης, αρχίζει και παρατηρείται ένα πρωτοφανές ξέπλυμα. Αρχίζουμε και παρατηρούμε ρεπορτάζ όπου οι χρυσαυγίτες, αυτοί οι φαλακροί, οι ξυρισμένοι με τα μαύρα, παρουσιάζονται ως πρόσκοποι που προστατεύουν τις γιαγιάδες που πηγαίνουν στα ATM του Αγίου Παντελεήμονα, με στημένα πολλές φορές ρεπορτάζ, όπου ως ηλικιωμένες κυρίες εμφανίζονται μητέρες στελεχών του Μιχαλολιάκου και υποψηφίων βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Αρχίζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει στο αριστερό του μπράτσο τατουάζ μια σβάστικα. Όχι με ανδροϊρούνα, μια σβάστικα. Το σήμα του Ράιχ, του Χίτλερ. Και εμφανίζεται ντυμένη με αυτό το εσχρό lifestyle, ξεπλένεται η σβάστικα. Ο Ηλίας Κασιδιάρης παρουσιάζεται από ορισμένα κανάλια ως ομορφόπεδο και συζητάμε για τις σχέσεις του, για τις σχέσεις του με το αντίθετο φύλο και για το πόσο καλό παιδί είναι. Τον ακούμε διαρχώς να δηλώνει ότι δεν είναι ναζιστής, την ίδια στιγμή που ο Νίκος Μιχαλολιάκος εμφανίζεται και με θράσος διαψεύδει αυτά που βλέπουν τα μάτια μας. Δηλαδή, του δείχνει κανείς κείμενά του στα οποία χαιρετά γράφοντας «Χάιλ Χίτλερ» και εκείνος απαντάει «Δεν τα έγραψα εγώ». Τον ρωτάμε οι δημοσιογράφοι εάν είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι η σπορά των ηττημένων του 45. Απαντούσε όχι. Τα βίντεο έπαιζαν παντού. Αλλά την ίδια στιγμή κανένας, για να μην είμαι υπερβολικός, ένα πολύ μεγάλο μέρος και του πολιτικού και του δημοσιογραφικού κόσμου δεν έβγαινε ευθέως να χτυπήσει αυτά τα οποία ακούγαμε. Έτσι λοιπόν η Χρυσή Αυγή ξεπλενόταν μέσα και σε δημοσιογραφικά δυστυχώς πλυντήρια. Υπήρξαν κάποιοι, η ΕΡΤ για παράδειγμα, ήταν εκεί και δεν τους επέτρεψε να εμφανιστούν. Ποσπέρτ, έκανε συνεχώς απεργίες ναι, της. Και το έχει πληρώσει Ποσπέρτ. Το έχει πληρώσει με αγωγές που έχει καταθέσει εναντίον της η Χρυσή Αυγή. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί είναι αγώνες. Και θα δικαιωθεί γι' αυτό κάποια στιγμή. Ποσπέρτ, αν δεν έχει δικαιωθεί. Μίλησαν και μιλούσαν για τη Χρυσή Αυγή. Καλλιτέχνες οι οποίοι ξέπλαιναν τη Χρυσή Αυγή. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία ξέπλαιναν τη Χρυσή Αυγή. Θα ξεχάσει κανείς τον Ανδρέα Λοβέρδο. Και τον αναφέρω, ξέρετε γιατί. Γιατί μιλήσαμε πριν για τον κύριο Μπαλτάκο, για παράδειγμα. Ναι, ο κύριος Μπαλτάκος ήταν προνομιακός συνομιλητής Χρυσής Αυγής, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όλη του τη ζωή βρίσκεται στη δεξιά. Για κάπως και στην άκρα δεξιά, ναι. Ο κύριος Λοβέρδος όμως, στέλεχος του Πασόκ, του κινήματος αλλαγής σήμερα, ενώ μιας παράταξης, η οποία δεν αμφισβητεί κανείς ότι ανοίξει τον προοδευτικό χώρο, μιλούσε για γνήσια ακτιβιστικό κίνημα. Το θυμάστε. Ότι έβγαινε στα κανάλια και μιλούσε γι' αυτό. Mm-hmm. Συνάδελφοί μας, οι οποίοι σήμερα τυχαίνουν να είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έκαναν λόγο για σοβαρές χρυσές αυγές. Ο κύριος Παπαδημητρίου. Ως δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος. Ο κύριος Μπογδάνος, ως δημοσιογράφος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα,
μιλούσε για τον Γιώργο Ρουπακιά που ήταν ράκος και για τη Μάγδα Φίσα που ήταν λυτή. Και όταν έλεγε λυτή δεν εννοούσε ότι ήταν απλαντημένη, έτσι καταλαβαίνουμε τι εννοούσε. Πώς οδηγηθήκαμε λοιπόν στη γιγάντωση της Χρυσής Αυγής? Οδηγηθήκαμε μέσα και από αυτές τις διαδικασίες. Διότι δυστυχώς αυτές τις ξυφολόγχες που ο Μιχαλολιάκος ήθελε να ακονίζονται στα πεζοδρόμια, κάποιος τις γυάλιζε. Και τις γυάλιζε το πολιτικό σύστημα που με έναν τρόπο το εξυπηρετούσε η Χρυσή Αυγή, συγκεκριμένο μέρος του πολιτικού συστήματος, αλλά δυστυχώς τις γυάλιζε για ένα πολύ μεγάλο μέρος του μηντιακού κόσμου. Το πληρώσαμε αυτό και ελπίζω τουλάχιστον σήμερα, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα ακούσουμε αύριο, να γίνει μια αυτοκριτική, ώστε να μην φτάσουμε ξανά στο σημείο να έχουμε δημοσιεύματα για το πόσο όμορφη είναι η κυρία Ουρανία Μιχαλολιάκου όταν πηγαίνει στην ορκομοσία του μπαμπά της στη Βουλή. Μάλιστα. Θέλω να πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε για να θυμηθούμε όλοι τι είναι η Χρυσή Αυγή, τι έλεγε και τι έκανε. Ένα βίντεο που επιμελήθηκε ο αρχισυντάκτης της εκπομπής μας, ο Κυριάκος ο Δημάγγελος. Πάμε να το δούμε.